Δεκάδες είναι τα καθημερινά παράπονα που δέχεται τόσο ο ίδιος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερών, όσο και η υπηρεσία με αφορμή τους οδηγούς δικύκλων, καθώς όπως αναφέρει και είναι διαπιστωμένο, αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες μέσα στην πόλη των Σερών και δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βάζοντας σε κίνδυνο οι οδηγοί την ίδια τους τη ζωή, αλλά και τη ζωή των συμπολιτών τους. Ο κύριος Μιχτσόγλου απευθύνει έκκληση στους οδηγούς delivery, καθώς όπως λέει είναι κρίμα στην προσπάθειά τους να βγάλουν ένα μεροκάματο με αγωνία, να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο και τους παρακαλεί να μην κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Πάρα πολλά παράπονα καθημερινώς και τηλεφωνικά και προσωπικά και ειδικά και για την Κωνσταντίνου Καραμαλή που τα μηχανάκια παίζουν ή τα delivery δουλεύουν τα μαγαζιά. Πολλές καταγγελίες, αλλά και γενικά για όλα τα μηχανάκια και για τα ηλεκτρικά και για τα άλλα που πώς δεν ξέρω τι είναι αυτά που τρέχουν στη διάβαση στο ποδηλάτων. Όλα αυτά δεχτήκαμε καταγγελίες και αναγκαστήκαμε για να μην γίνουμε. Η καταγγελία λέει ότι το άσχημα στο Κωνσταντίνο Καραμαλή, τα μηχανάκια ή τα delivery δεν πρέπει να τρέχουν μέσα, δεν πρέπει να μπαίνουν κάποιες ώρες, δεν πρέπει να είναι μέσα εκεί, γιατί παίζουν παιδάκια, παίζουν κάποιες ώρες, ξέρω τι. Δεύτερον, δεχτήκαμε τα μηχανάκια για τους ποδηλατοδρόμους, γιατί οι ποδηλατοδρόμοι, καλήν κακώς, όταν έγιναν, περνάνε και κάποιους δρόμους. Δεν είναι ένας κλειστός ποδηλατόδρομος να μην έχει ο ποδηλάτης καμία έννοια. Υποχρεωτικά στις διαβάσεις έχει έννοια. Φανταστείτε εκεί τώρα και παιδιά και αυτοκίνητα και αυτά τα σκούτερ που τα ηλεκτρικά που τρέχουν πλέον 50-60 πόσο τρέχουν, καταλαβαίνετε και τα μάξια που περνάνε θα έχει δυστυχήματα. Δεν είναι και από ποδηλάτες. Ευτυχώς να μας φυλάει ο Θεός, ευτυχώς δηλαδή. Και θέλουμε να προλάβουμε αυτό και κάνω μια έκκληση σε όλα τα, ειδικά στην εστίαση, στους ντελιβεράδες, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο οι άνθρωποι και τρέχουν να το βγάλουν με αγωνία για να βγάλουν 5 ευρώ παραπάνω για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι σε αυτούς τους άνθρωπους απευθύνω μια έκκληση, σας τους παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στους πεζοδρόμους γενικά, γενικά σε όλη την πόλη, γενικά σε όλο το Δήμο, να μην μπαίνουν στους μονόδρομους, να μην βγαίνουν μπροστά στα μάξια. Παγκώνει το αίμα και εγώ που οδηγάω και όλοι, ξάφνου βλέπεις ένα μηχανάκι μπροστά σου και λέει τώρα τι έγινε, από πού βγήκε και τι έβγηκε. Ας έχουν το κώδικα κυκλοφορίας, γιατί το κάτω-κάτω της γραφής θέλουν να βγάλουν 20 ευρώ, να βγάλουν 30 για να ζήσουν στην οικογένεια τους. Αυτό που πάει το φαΐ, ας τον δώσει ένα ευρώ παραπάνω, να πάνε πιο σιγά, γιατί όταν φτάσουμε να μας φυλάει ο Θεός σε κάποιο, εύχομαι να μην γίνει ποτέ, τότε θα είναι αργά. Τότε όλοι θα λέμε γιατί δεν το κάναμε, γιατί δεν το κάναμε, γιατί δεν το κάναμε. Δεν είναι έτσι. Η πρόληψη είναι, νομίζω, σε ό,τι αφορά το καλύτερο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να συμμορφωθούμε όλοι. Δεν θέλουμε να βγαίνει η Δημοτική Αστυνομία να παίρνουμε την τροχιά μετά τις 4 που φύγουμε και να γράφουμε ασύστονα, να παίρνουμε τα μηχανάκια να γράφουμε και να τα κλείνουμε. Η Δημοτική Αστυνομία παρακολουθεί ειδικά την οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθώς κυκλοφορούν και πολλά παιδιά. Ενώ σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα αναγκαστούν να λάβουν πιο σκληρά μέτρα. Κοιτάξτε, ειδικά στο Κωνσταντίνου Καραμαλή το παρακολουθεί η Δημοτική Αστυνομία σχεδόν την εβδομάδα 3-4 φορές, ειδικά αυτά τα παρκαρίσματα, τα μηχανάκια, δεν ξέρω τι. Δεν γίνεται, γιατί κάποια στιγμή παιδιά παίζουν παιδάκια και τα αφήνει η μάνα και καλώς θα κάνει. Ένα δρόμο έχουμε που παίζουν οι άνθρωποι τα παιδάκια, αλλού όπου και να πας θα το πατήσουν ή θα το χτυπήσουν. Γι' αυτό πρέπει εμείς όλοι να συμμορφωθούμε, πρώτα οι ντελιβεράδες, πρώτα για την ασφάλεια τη δικιά τους 101% και μετά για την ασφάλεια όλων μας, τις οικογένειές μας, τα παιδάκια μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε. Μην βγαίνετε από τους μονόδρομους, μην βγαίνετε από τους πεζόδρομους, μην βγαίνετε σαν να οι πεζόδρομοι είναι διεθνές δρόμοι, παίζουν παιδάκια, παίζουν τα πάντα. Είναι να το πω λίγο έτσι λαϊκά, είναι αμαρτία να πάθουμε κάτι και μετά να λέμε γιατί. Πριν πούμε γιατί, να συμμορφωθούμε. Αλλιώς θα αναγκαστούμε και εμείς και η τροχιά και πιστεύω να συμμορφωθούμε και να παίρνουμε κάθε μέρα πινακίδες και να μπλοκέρουμε όλα τα μηχανάκια. Αν αυτό θέλετε, να το κάνουμε. Γιατί κατά εμέ δεν δέχομαι άλλο να κινδυνεύουν οι ζωές που δουλεύουν αυτονών και οι ζωές των πολιτών της πόλης μας ή του Δήμου γενικότερα. Θα αναγκαστούμε να βάζουμε προστήματα, να παίρνουμε πινακίδες. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά.
Θέλω συμμόρφωση. Δεν θα τα ζητώ αύριο το πρωί αυτομάτως συμμόρφωση. Έστω να κατεβούμε στο 50%. Πολλές είναι οι παραβάσεις των οδηγών δικύκλων και καλό είναι να συμμορφωθούμε όλοι πριν γίνει το χειρότερο, αναφέρει ο κ. Μιχτσόγλου. Ενώ απευθύνεται προς τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που διαθέτουν delivery να κάνουν συστάσεις στους υπαλλήλους τους. Τουλάχιστον 50% να συμμορφωθούμε όσο αφορά αυτήν την κίνηση. Πρώτα σας λέω για την δικιά τους τη ζωή, για τη δικιά τους την ασφάλεια, για τα. Δεν γίνεται, δουλεύουν, θέλουν το μεροκάμα του. Δεν γίνεται να βγαίνει από το μονότροπο, δεν γίνεται να βγαίνει πάντα από πλακώστρο από τα απόταμα μπροστά στα μάξι. Μπορεί ένα παιδάκι να παίζει και έστω 5-50 χρόνο ή ένα παππού ή εγώ ο ίδιο να με χτυπήσει και εσύ να παντεζημένα και εγώ. Μετά τι θα έχουμε να πούμε. Μετά θα το πάρουμε όλοι μαζί, θα το μεγαλώσουμε σε όλα τα μεγάλα τα κανάλια και θα λέμε συσσέρες έγινε αυτό, χτύπησαν τον παππού, χτύπησαν τον αντιδήμαρχο. Και μετά τι θα γίνει, θα εφαρμόσουμε. Στο ακέραιο τους νόμους. Στο ακέραιο. Δεν θα αναπνέει κανένας. Ούτε θα μπορεί να βάλει μπρος το μηχανάκι του. Αν θέλει να φτάσουμε εκεί, να φτάσουμε. Αλλά να μην γίνεται στίχημα. Στα παιδάκια παίζουν έξω, οι παππούδες βγαίνουν μια βόλτα στο πάρκο. Δεν μπορείς τώρα από το πάρκο της πλατείας που κατεβαίνουν τα παιδάκια ή ο παππούς να περνάς με το μηχανάκι πάνω από το πάρκο. Μα δεν γίνεται. Είναι τρελό πράγμα. Εσύ δεν ξέρεις ότι μπορεί να χτυπήσει κάποιον ή να πάθει ζημιά. Μετά τι θα κάνεις. Μπορείς να κάνεις τίποτα, τίποτα. Έγινε το κακό. Ένα δευτερόλεπτο θέλει. Αν παίζετε με αυτά τα δευτερόλεπτα, και εγώ παίζω τη ζωή μου με αυτά τα δευτερόλεπτα, σας βεβαιώνω ότι δεν είναι σωστό. Πρέπει να συμμορφωθούμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Εγώ το ξέρω εδώ, ζω στην πόλη και χρόνια. Δεν θέλω μετά να με παίρνει τηλέφωνο, με έγραψα, με πήρα στις πινακίδες γιατί το μηχανάκι δεν έχει τέτοια. Πρώτα, αυτός που έχει τα μηχανάκια, αυτός που έχει τα delivery, αυτός θα φτιάνει. Στην εστίαση ή οπουδήποτε θα τους λέει να συμμορφώνονται γιατί το 90% είναι τα μηχανάκια δικά τους, πρώτα τα αφεντικό και μετά οι οδηγοί που πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο ειδικός εμπειρογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Μάκης Καλιτσάρης επισημαίνει και αυτός τις δεκάδες καθημερινές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που γίνονται από τους οδηγούς των δίκυκλων οχημάτων. Όπως ξέρετε, τα δίκυκλα είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ τους πολίτες στην άμεση μετακίνησή τους, στον τόπο προορισμού τους, στη στάθμευση, αλλά χρειάζεται και καλή χρήση στην οδήγηση. Να φορούν το κράνος, το προστατευτικό κράνος και όταν κινούνται μέσα στην πόλη να τηρούν τον κώδικα την ταχύτητα και τον κώδικα της κυκλοφορίας. Να κινούνται στο δεξιό μέρος του δρόμου, να μην κάνουν τις προσπεράσεις, να μην βγαίνουν ανάμεσα από αυτοκίνητα τα οποία κινούνται κανονικά και να μην κάνουν τις αντικανονικές προσπεράσεις. Διατρέχουν ένα μεγαλύτερο κίνδυνο σε περίπτωση σύγκρουσης διότι κινούνται σε δύο ρόδες. Όταν γίνεται η σύγκρουση με ένα όχημα, αυτός που θα τραυματιστεί θα είναι σίγουρα ο δικυκλιστής, διότι δεν έχει τα προστατευτικά μέσα όπως έχει το αυτοκίνητο. Η ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, καθώς και η κίνηση που επικρατεί στους δρόμους. Η ταχύτητα είναι το α και το ω ενός δικύκλου. Οι οδηγοί δεν πρέπει να βιάζονται. Συνήθως τα delivery ή άλλοι οδηγοί δικύκλων μεγάλων μοτοσυκλητών. Βλέπουμε ότι περνάνε και μέσα από τους πεζόδρομους και μετά από τα πουθενά ξαφνικά. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο όταν ανάμεσα από τους πεζόδρομους ή ανάμεσα από τις διασταυρώσεις εμφανίζεται ένα δίκλο με αυξημένη ταχύτητα. Ο οδηγός δεν προλαβαίνει ο οδηγός του ΟΓΙΟΤΑΧΗ όταν αντιμετωπίζει μπροστά του ένα δίκυκλο, δεν προλαβαίνει να σταματήσει γιατί ο χρόνος αντίδρασης και η απόσταση αντίδρασης είναι πολύ μικρή. Συνεπώς αυτός που θα τραυματιστεί και θα έχει επιπλοκές στη συνέχεια θα είναι ο δικυκλιστής. Οι ταχύτητες ορίζονται με τον κώδικα δικής κυκλοφορίας. Μέσα στις κατοικημένες περιοχές είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά πρέπει να ρυθμίζουμε την ταχύτητά μας ανάλογα με και την κατάσταση της οδού. Όταν έχουμε κίνηση, αυξημένη κίνηση οχημάτων, αυξημένη κίνηση πεζών, το όριο μηδενίζεται με 10 και 15 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούμε μέσα στην πόλη να κινούμαστε μια ταχύτητα με 30 και 40 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να κινητοποιηθεί ένα δίκυκλο. Γιατί δεν υπάρχει η συμμόρφωση στους κώδικες οδικής κυκλοφορίας? Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί συνήθως και τι τα λέμε συνέχεια και τα γράφουμε και γίνεται αυστηρός έλεγχος από την τροχιά. Οι οδηγοί νομίζουν ότι είναι πάνω από τον νόμο. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε γιατί δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.